Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για το μέλι και τα προβλήματα που έχουν οι μελισσοκόμοι και τα προβλήματα που θα έχουν και οι καταναλωτές μελιού σε λίγο, έτσι πως πάει η κατάσταση. Γιατί και εδώ αφενός φαίνεται να μειώνεται η παραγωγή, αφετέρου φαίνεται ότι έχει πάρει και την ανιούσα η τιμή του μελιού. Κύριε Λεονταράκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Κωνσταντίνος Λεονταράκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων του Ηρακλείου, σωστά? Σωστά. Είστε όμως και στο Πανελλήνιο όργανο, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε στην Ομοσπονδία. Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, έτσι. Ναι, αξιώνομαι στη θέση του Αντιπροέδρου. Τι γίνεται? Υπάρχουν τεράστια ζητήματα όσον αφορά τη μελισσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Πόσο μάλλον στην Κρήτη που έχουμε την πιο πρώιμη μελισσοκομεία σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το πρώτο και κυριότερο είναι οι καιρικές συνθήκες και η κλιματική αλλαγή που έχει προκύψει την τελευταία δεκαετία. Είναι πολύ έντονη τα τελευταία τριετία, πενταετία στην Κρήτη. Σε ένα συνδυασμό πολύ άσχημο με το κοστολόγιο που έχει προκύψει από το ουκρανικό ζήτημα και μετά, η μελισσοκομεία έχει περιέλθει όχι μόνο σε αδιέξοδο, θα τολμήσω να πω ότι είμαστε στην κόψη του ξεραφιού. Πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά να εγκαταλείψουμε το επάγγελμα. Γιατί η μελισσοκομεία, και κυρίως στην Κρήτη και στην Ελλάδα, αποτελείται από νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν επενδύσει και τη ζωή τους, αλλά και ένα μεγάλο κεφάλαιο. Όταν λέτε πολύ, για τι ποσοστό μιλάμε, κύριε Λονταράκη? Δηλαδή, σε επίπεδο ηλικίας, ρωτάτε? Όχι, για πολλοί που είπατε ότι σκέφτεστε να το εγκαταλείψετε. Σχεδόν η μισή από εμάς. Μιλάω για τους επαγγελματίες. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ετεροεπαγγελματίες ή ερασιτέχνες. Και απλώς δηλαδή, ασχολούνται με το μέλι, επειδή είναι και μια όμορφη διαδικασία. Ασχολούνται για το μέλι όχι μόνο επειδή είναι όμορφο ή πρέπει να είσαι κάπως, να είσαι ένα μεράκι για να ασχοληθείς με τη μελισσοκομεία, και από ανάγκη. Είναι άνθρωποι που κάνουν δεύτερη δουλειά τη μελισσοκομεία, γιατί σπουδάζουν παιδιά, γιατί έχουν δάνεια, γιατί πολλά και διάφορα. Και είναι στον κλάδο αυτό και αγωνιούν και αυτοί μαζί με εμάς, τους επαγγελματίες. Τώρα, στο μεταξύ, ο κλάδος δεν στηρίζεται από το κεντρικό κράτος, νομίζω. Όπως θα έπρεπε τουλάχιστον. Κοιτάξτε, εμείς δεν επιδοτούμε. Δεν είμαστε στην ΚΑΠ. Δεν έχουμε να πάρουμε κάποια επιδότηση. Παίρνουμε μια ενίσχυση στα πλαίσια της νομαδικής μελισσοκομείας. Γιατί δεν είναι πρωτογενής τομέας η μελισσοκομεία? Ναι, ωραίο το ερώτημά σας. Το ερώτημά σας θα παραμείνει για το κοινό ρητορικό το ερώτημά σας. Αλλά να σας πω ότι εμείς δεν επιδοτούμαστε. Εμείς παίρνουμε μια ενίσχυση για την νομαδική μελισσοκομεία. Το οποίο το 50% είναι από την Ευρώπη, το άλλο 50% είναι από το κράτος. Είναι κάτι ελάχιστο, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, τα οποία τα εισπράττουμε τον Οκτώβρη. Αλλά αν αντιληφθείτε ότι το κοστολόγιο έχει υπεραυξηθεί, το πετρέλαιο δεν μπορούμε να κοντρολάρουμε τα έξοδά μας, γιατί η νομαδική μελισσοκομεία απαιτεί ατελείωτα χιλιόμετρα σε μια ορεινή Κρήτη και στην Ελλάδα, η οποία είναι απέραντη. Οι μελισσοτροφές έχουν εκτιναχθεί, έχουν υπερδιπλασιαστεί, δηλαδή μια εμβερτοποιημένη τροφή ζαχαρόπαστα που παίρναμε από τη Γερμανία, την παίρναμε στα 90 λεπτά συν ΦΠΑ, τώρα την παίρνουμε στα 1,90 συν ΦΠΑ. Σε ένα χρόνο μέσα έχει πάει αυτό? Από το ουκρανικό ζήτημα και μετά, ναι. Μάλιστα. Η μελισσοκομεία δεν έχει ενταχθεί στην νησιωτική πολιτική, μας επιβαρύνει και το κόστος σαν νησί, δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπούμε λόγω του ότι έχουμε ένα υπερπληθυσμό σαν Κρήτη και δεν θεωρούμαστε νησί όπως θεωρούνται οι Κυκλάδες, ας πούμε. Ναι, είναι αυτό το γνωστό πρόβλημα γενικότερα και ναι, με το μεταφορικό εισόδημα. Είναι πολλά προβλήματα που απασχολούν κυρίως την Κρήτη αλλά και την ελληνική παραγωγή. Σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Το κοστολόγιο δεν αντέχεται πλέον. Εφόσον δεν ενισχυόμαστε από μια επιδότηση, ας πούμε, σαν παραγωγή, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Καταλαβαίνετε ότι στο τέλος της χρονιάς, όταν κάνουμε το λογαριασμό μας, δεν φτάνει να καλύψουμε ούτε στα μέσα της επόμενης σεζόν την παραγωγή για να σώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο. Δεν αποζημιωνόμαστε όπως πρέπει από τον ΕΛΓΑ για τις απώλειες του ζωικού μας κεφαλαίου και από τις καιρικές συνθήκες και από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι απαρχαιωμένος. Μας έχουν πλήξει ελληνοποιήσεις, οι οποίες απαξιώνουν τα μέλια μας και τα υποτιμούν. Γι' αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε, τι γίνεται τώρα με τα βαφτίσια με τις ελληνοποιήσεις του? Είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Μπαίνουν, εισαγάγονται στην Ευρώπη επικίνδυνα μέλια. Τα οποία από πού μας έρχονται? Μας έρχονται από την Κίνα, έρχονται τώρα τελευταία και από την Ουκρανία. Είναι το φαινόμενο αυτό της Ουκρανίας, τα οποία έχει επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπαίνουν χωρίς δασμούς μέσα, αναμειγνύονται με τα ντόπια μέλια, τα ελληνικά, τις καθαρές ποικιλίες. Θα τολμήσω να πω ότι έχουμε τα καλύτερα μέλια σε όλο τον πλανήτη, είναι τα ελληνικά μέλια. Έχουμε πάρα πολλές κατηγορίες μελιών, οι οποίες είναι καθαρά μέλια, τρομερά μέλια που δεν παράγονται πουθενά αλλού. Φανταζόμαστε ότι το λέτε αντικειμενικά αυτό, έτσι, όχι επειδή. Με όλη τη γνώση των λέξεων που εκφράζω, είναι αυτή τη στιγμή, ξέρω αυτή τη στιγμή τι λέω, ότι τα μέλια τα ελληνικά έχουν παραδεχθεί αρκετοί επιστήμονες ανά τον κόσμο ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να βρίσκονται στα φαρμακεία σαν φάρμακα.
Έχουμε τα καλύτερα μέλια σε όλο τον κόσμο. Ο βασιλιάς των μελιών στην Ελλάδα και στον κόσμο είναι το θυμάρι. Το καλύτερο είναι το κριτικό θυμάρι λόγω της περιοχής μας, λόγω της βιοποικιλότητας που έχουμε. Αυτά τα μέλια παίρνοντας 1 και 2 και 3 κιλά θυμάρι, βάζουμε μέσα ένα τόνο κινέζικο φιλτραρισμένο μέλι, έχουμε 1.001-1.002 κιλά ελληνικό μέλι. Μιλάμε για μια τεράστια ζημιά για την ελληνική μελισσοκομεία. Μιλάμε βέβαια και από την άλλη πλευρά για τεράστιους τζίρους από τους επιτίδιους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και καλούμε εδώ την πολιτεία να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς, να τους επανδρώσει γιατί υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό δημόσιο, να ενεργοποιηθεί ο ΕΦΕΤ, να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα του καραμελόχρωματος, γιατί αυτά εμπλουτίζονται με καραμελόχρωμα, το οποίο είναι μια άκρως καρκινογόνα ουσία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Έλεγχοι δεν γίνονται ή γίνονται ελάχιστοι, κύριε Λεωτάκη? Γίνονται ελάχιστοι. Έχουμε τεράστιες, έχουμε τρομερές ποινές να εφαρμοστούν, αλλά όταν θα φτάσουν εκεί, είναι τόσο μεγάλη η τζίρη, τα κέρδη που βγαίνουν από τις ελληνοποιήσεις, από την οθεία, που είναι... Ναι. Σαν να τους διπλούμε μια καρδιά. Εμείς οι καταναλωτές μπορούμε κάπως να το ξεχωρίσουμε? Φυσικά. Ποιο είναι το νοθευμένο μέλι και ποιο είναι το ατόφιο, το καθαρό? Όχι, ο καταναλωτής δεν νομίζω ότι μπορεί. Αυτό γίνεται με εξετάσεις, εξειδικευμένες εξετάσεις. Ο καταναλωτής, αυτό που θέλουμε εμείς να τον προβληματίσουμε και πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί πάνω στη διατροφική του παιδεία, είναι ότι το ελληνικό μέλι προτιμάμε ένα ντόπιο παραγωγό, ένα ντόπιο τυποποιητή, μια ελληνική εταιρεία όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη και να τους προβληματίσουμε ακόμη βαθύτερα να διαβάσουν τις ετικέτες, να διαβάσουν ότι απάνω γράφουν τις χώρες οι οποίες έχουν συσκευαστεί, έχουν προέρθει τα μέλια αυτά και έχουν συσκευαστεί, ας πούμε, την Κίνα, τη Βουλγαρία και λίγο ελάχιστο ελληνικό. Και ακόμα πιο βαθιά να τους προβληματίσουμε ότι εμείς, ας πούμε, σαν παραγωγή πουλάμε στα 6,5 ευρώ στη χοντρική τιμή το κριτικό θυμάρι, στα 6,5 με 7 συν το ΦΠΑ, και δεν είναι δυνατόν να βρεις θυμάρι με 5 ευρώ και 4 ευρώ σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Εκεί πρέπει να προβληματιστεί ο καταναλωτής και να πει ότι το ελληνικό μέλι δεν είναι φτηνό και δεν μπορεί να το βρίσκει τυποποιημένο, γιατί από τη σειρά διαδικασίας μέχρι το ράφι καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ένα σωρό διαδικασίες, όπως είναι η εμπορία, είναι η τυποποίηση, είναι ο μεσάζοντας, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι τα ΦΠΑ, και δεν μπορείς να αγοράζεις ένα μέλι 7 συν ΦΠΑ, ας πούμε, και να το βρεις στο ράφι 5. Σε τι τιμή το βρίσκει? Τώρα στο ράφι, σε τι τιμή το βρίσκει κανείς? Κανονικό, το κανονικό, το δικό μας, το καθαρό. Το δικό μας το κριτικό θυμάρι έχει πάει στα 13 ευρώ. Νομίζω είναι ότι είναι και πάλι χαμηλά για το κοστολόγιο που έχει προκύψει. Εμείς, σαν παραγωγή, πιστεύω εγώ ότι σαν παραγωγός για να καλυφτώ και να μπορώ να ζήσω αξιοπρεπώς και να έχω και μια προοπτική σαν επαγγελματίας, θα έπρεπε να φεύγει την αποθήκη μας 10 ευρώ συν ΦΠΑ και ο καταναλωτής να το παίρνει 17 και 18. Θα μου πείτε, είναι ακριβό. Mm. Αλλά και πάλι θα τολμήσω να σας πω ότι όταν θα δώσετε 6 και 7 ευρώ σε ένα κουτάκι 350 γραμμάρια νουτέλα που το 85% είναι ζάχαρη και ταΐζετε τα παιδιά σας, προτιμότερο να δώσετε 20 ευρώ, να έχετε ένα μήνα ένα βάζο μέλι κριτικό θυμάρι στο σπίτι σας και να ταΐζετε τα παιδιά σας φάρμακο. Mm-hmm. Που το λέμε εμείς. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια για να βγάλουμε αυτό το φάρμακο με την κλιματική αλλαγή που έχει προκύψει στο νησί μας. Γι' αυτό ζητούμε από το κράτος να ενσκύψει απάνω στα προβλήματα καθημερινότητάς μας, τα οποία είναι πάρα πολύ βαριά, πάρα πολύ δύσκολα. Ζητούμε μια έκτακτη ενίσχυση, όχι για να πλουτίσουμε, όχι για να τα φάμε στην αναψυχή, να τα ρίξουμε στην παραγωγή, να σώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο και να μπορέσουμε να υπάρξουμε και να επιβιώσουμε σαν κλάδος, ο οποίος έχει τεράστιες προοπτικές. Ο κλάδος αυτός. Βεβαίως. Τώρα, είπατε για το ζωικό κεφάλαιο, έχουμε πρόβλημα, μειώνεται? Φυσικά. Η μελισσοκομεία ποτέ δεν είναι, ας πούμε, σαν τα ελαιόδεντρα, ότι δηλώνεις ότι έχω 1.000 ελαιόδεντρα και είναι το πάγιο σου αυτό. Εμείς ξεκινούμε τη χρονιά, ας πούμε, με 500 κυψέλες την άνοιξη. Θα τις αναπτύξουμε να τις κάνουμε 700 για να έχουμε νέο υλικό για το επόμενο έτος. Στο τέλος της χρονιάς προκύπτουν οι κάψονες. Θα προκύψουν οι φυσικοί εχθροί της μέλισσας, που είναι οι σβούροι, πώς λέμε εδώ, και οι σφίγγες. Και εκεί αποδεκατίζουν τα μελίσια, είναι η μειωμένη, η απότομη εναλλαγή του καιρού που κάνει μεγάλη κοιλιά η Κρήτη, ας πούμε, και δεν υπάρχει νέκταρ και γύρι να τραφούν αυτές τις μέλισσες και λιμοκτονούν. Εκεί πρέπει να βάλουμε και εμείς το χέρι στην τσέπη. Αλλά αν δεν υπάρχει ο συνδυασμός της φύσης με το χειρισμό που κάνει ο μελισσοκόμος, σίγουρα οι ενέργειές μας είναι άκαρπες. Και χάνουμε εκεί ένα τεράστιο κομμάτι του ζωικού μας κεφαλαίου, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό για μας για να το αντικαταστήσουμε. Βέβαια. Πόσο κοστίζει να στήσεις μια κυψέλη? Θα σας πω, να αγοράσετε αυτή τη στιγμή μια κυψέλη καινούργια, κομπλέ, που λέμε εμείς, τη γονοφολιά με τον όροφο, το καπάκι του, τα κλειδιά του, να τη βάψεις, σίγουρα θα σου πιάσει 70 ευρώ η κυψέλη να την κατασκευάσεις. Για να τη γεμίσεις, πάει να πει ότι πρέπει να διαιρέσεις μια κυψέλη στα δύο, να την βάλεις, πρέπει να την τροφοδοτήσεις, να της δώσεις και η φύση του συνδυασμού που πρέπει για να αναπτυχθεί, να την έχεις του χρόνου για παραγωγή. Άρα, μιλάμε ότι βγάζεις μόνιμα λεφτά ή από το ζωικό σου κεφάλαιο ένα κομμάτι, το επενδύεις για να το έχεις του χρόνου, σαν νέο υλικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν
στο τέλος της χρονιάς και αυτό το χάσεις, έχεις χάσει και ένα μέρος από το εισόδημά σου και τα έξοδά σου σε μια προσπάθεια να διατηρήσεις το ζωικό σου κεφάλαιο. Mm-hmm. Κύριε Ροντράκη, τώρα, αν συρρυκνωθεί ο κλάδος σας και τα εγκαταλείψουν πολλοί μελισσοκόμοι, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε για τους καταναλωτές, σημαίνει αυτό. Υπάρχει όμως, συνεπάγεται και έναν οικολογικό αντίκτυπο, έτσι. Γιατί είστε και λίγο και οι φύλακες και των δασών και των δασικών περιοχών, έτσι, και της ενδοχώρας και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σίγουρα. Εδώ λένε, αν χαθεί η μέλισσα, χάθηκε ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, γιατί από τους επικονιαστές που έχουν παραμείνει στον πλανήτη, ο μόνος ο οποίος διαχειριζόμαστε εμείς σαν μελισσοκόμοι, οι άγριοι τείνουν να εξαφανιστούν. Αυτός που διαχειρίζεται, ο άνθρωπος που είναι η μελισσοκομεία, είναι ο βασικός επικονιαστής της διατροφικής αλυσίδας. Το 85% των τροφών επικονιάζεται από τη μέλισσα. Uh-huh. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλοι παράγοντες. Όπως είναι τα πλούσια προϊόντα που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο που θα εκλείψουν και αυτά, δεν είναι μόνο το μέλι, είναι ο βασιλικός πορτός, όπως είναι το κερί. Βεβαίως. Είναι η πρόπολη, ένα τεράστιο φάρμακο. Είναι η γύρη, είναι το δηλητήριο της μέλισσας, που έχει στην βιομηχανία των φαρμάκων κάνει θαύματα και είναι και η ενασχόληση των ανθρώπων. Πραγματικά. Βασικό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τώρα, επειδή μας πιέζουν πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, θέλω να μου πείτε τι έχει γίνει, γιατί ξέρω ότι έχετε μια πανελλήνια δράση για τους μελισσοκόμους της Θεσσαλίας. Ισχύει? Ναι. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι? Τους βοηθήσατε κάπως να ανανεώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο? Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, κάνει παρεμβάσεις σε το Υπουργείο, οι οποίες θα υλοποιηθούν. Εμείς στα πλαίσια ενός εράνου που αποφασίσαμε σαν Ομοσπονδία, έχουμε ανταπόκριση πολύ μικρή από τον κόσμο. Θα ήθελα ο κόσμος της Κρήτης να κινητοποιηθεί πάνω σε αυτό, να κάνουμε τη δωρεά σε κυψέλες. Είχαμε και ένα ευχάριστο από τη Βουλή των Ελλήνων, ο οποίος ο κύριος Στασούλας μας κάλεσε προημερών και κάναμε το τυπικό της υπόθεσης. Μας παρέδωσαν 1.200 κυψέλες, είναι στους κατασκευαστές και θα μοιραστούν μέσω της Ομοσπονδίας τους συλλόγους ανάλογα τη ζημιά που έπαθαν οι άνθρωποι με το δελτίο ζημιάς τους. 1.200 ψέλες, η αξία ανέρχεται πάνω από 30.000 ευρώ. Έχουμε απευθυνθεί σε πολλά ιδρύματα, σε πολλές επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι θα μαζευτεί ένας καλός αριθμός, μήπως επανακάμψουν οι άνθρωποι στο Θεσσαλικό κάμπο. Να χάρη. Αμήν. Αμήν. Το ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Φύγαμε. Πάμε.